Καλημέρα. Σάββατο σήμερα, 18 του Γενάρη 2020 και έχουμε μια πολύ ωραία επιστολή. Μια πάσα που περίμενα καιρό να έρθει η ώρα της για να την κάνω επιστολή. Διαφορά ηλικίας με τη γυναίκα μεγαλύτερη. Αγαπημένη μου Θέκλα, καλησπέρα. Σε παρακολουθώ με τρέλα, βέβαια. Μόνο με τρέλα μπορεί να παρακολουθήσει κανείς. Και χαίρομαι που βρίσκω στο διαδίκτυο μία ψυχολόγο που πραγματικά βοηθάει και με βρίσκει σύμφωνη στα περισσότερα θέματα που προσεγγίζει. Σε ευχαριστώ πολύ. Η δική μου περίπτωση μπορεί να έχει έναυσμα προσωπικές ιστορίες και μάλιστα που επαναλαμβάνονται και βάζει μέσα στα εισαγωγικά πρόβλημα. Αλλά το καταγράφω επειδή είμαι σίγουρη και παρακολουθώ ότι συμβαίνει πολύ συχνά σε πολλές γυναίκες στην ηλικία μας. Είμαι μια γυναίκα 45 ετών, συνομήλικες είμαστε, με μια πολύ καλή δουλειά, όχι τόσο προσοδοφόρα, αλλά που με ικανοποιεί και με ολοκληρώνει. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό, είμαι δραστήρια, πολύ εργατική, έχω τους δύο γονείς μου εν ζωή και είχα την τύχη να έχω γνωρίσει ανθρώπους που είναι στη ζωή μου και είναι η οικογένεια που όπως λέγεται επιλέγουμε, δηλαδή καλούς φίλους. Χαίρομαι πάρα πολύ για σένα. Είμαι πολύ ευγνώμων για ό,τι μου έχει χαρίσει η ζωή, γιατί είχα την τύχη να έχω γνωρίσει μεγάλους έρωτες, που φυσικά κάποιοι έληξαν με παράπονο, αλλά δεν δικαιούμαι να έχω λόγο για γκρίνια, γιατί έζησα με πάθος αυτόν τον τομέα και δεν το μετανιώνω. Μ' αρέσεις πολύ. Δεν έχω δημιουργήσει δική μου οικογένεια, αλλά ακόμα και γι' αυτό δεν νιώθω ότι δικαιούμαι να έχω παράπονο. Γιατί τώρα που μεγάλωσα, δεν μεγάλωσες έτσι, τώρα μόλις έχουμε ενηλικιωθεί, κατανοώ, κάνοντας πολλούς προσωπικούς απολογισμούς, ότι μπορεί να μην ήμουν έτοιμη για σοβαρές δεσμεύσεις και τη μεγαλύτερη ευθύνη όλων, την ανατροφή παιδιών. Και αυτό το υπογραμμίζω, διότι κατάλαβα εκ των υστέρων ότι ίσως επέλεγα στη ζωή μου συντρόφους, με τους οποίους μπορεί να βίωνα μεγάλα πάθη και έρωτες, πλην όμως διέβλεπα συνειδητά ή και ασυνείδητα παλαιότερα, ότι δεν ήταν επιλογές για να συμπορευτώ happily ever after. Δηλαδή, επέλεγες ανθρώπους με τους οποίους υπήρχε πολύ πάθος, αλλά υποσυνείδητα παλιότερα ή και συνειδητά νεότερα, πιο πρόσφατα, ήξερες ότι δεν ήταν κάποιος που θα έμενες μαζί του πολύ καιρό. Μέσα από την εσωτερική διαδρομή ψαξίματος, ψυχοψαξίματος, χωρίς ακόμα να έχω προστρέξει στην αρρωγή ενός επαγγελματία, το οποίο είναι πολύ κοντά να συμβεί, άρα σκέφτεσαι να κάνεις ψυχοθεραπεία και θα δώσει ένα πολύ ωραίο δώρο στον εαυτό σου, μπράβο, συνειδητοποίησα ότι ένα στοιχείο από τα πολλά στην επιλογή συντρόφου μου είναι να είναι νεότερος. Δεν θέλω να αναφέρω περιπτώσεις συγκεκριμένες, ούτε να συζητήσουμε για κάποια τρέχουσα κατάσταση η οποία απαιτεί επίλυση αυτή τη στιγμή. Μ' αρέσεις. Φέρνω στο τραπέζι το θέμα διαφορά ηλικίας με τη γυναίκα μεγαλύτερη, για να ακούσω την άποψη σου ως επαγγελματία και απαλλαγμένη από στερεότυπα και ιδεολειψίες. Ενώ θεωρητικά είμαστε ένα βήμα μπροστά από τη δεκαετία του 50, ας πούμε, και ενώ οι κοινωνικές παράμετροι έχουν τόσο πολύ αλλάξει και ως εκ τούτου ήταν φυσικό και επόμενο τα ζευγάρια της εποχής μας να έχουν πιο συχνά αντίθετη διαφορά ηλικίας, αντίθετη με την κοινωνικά αποδεκτή που θέλει τον άντρα μεγαλύτερο, βλέπουμε ακόμα μεγάλη δυσπιστία απέναντί τους. Τα δικά μου ερωτήματα είναι τα εξής. Πιστεύεις ότι υπάρχει ένα πλαφόν σε διαφορά ηλικίας είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση? Λοιπόν, το έχω αναφέρει ξανά ότι κάπου έχω διαβάσει, δεν θυμάμαι που. Πραγματικά δεν θυμάμαι που έχω διαβάσει. Σε ποιο από τα πολλά βιβλία το έχω διαβάσει. Νομίζω ήταν σε ένα βιβλίο μιας Ισραηλινής κλινικής ψυχολόγου που έγραφε για τον έρωτα και διαχρονικά και μέσα από το φακό της ψυχολογίας, που έλεγε ότι η διαφορά ηλικίας 15 χρόνια πάνω, 15 χρόνια κάτω είναι το όριο, το πλαφόν που λες και εσύ για τη διαφορά ηλικίας. Δηλαδή, αν ο ένας από τους δύο είναι 15 χρόνια μέχρι 15 χρόνια μεγαλύτερος, ή ο ένας από τους δύο είναι μέχρι 15 χρόνια μικρότερος ή μικρότερη, είναι ok. Εάν η διαφορά ηλικίας υπερβαίνει τα 15 χρόνια, τότε είναι πολύ πιθανό να έχουμε διαφορετική γενιά όλος διόλου. Εντάξει, τίνω να συμφωνήσω με αυτή την άποψη, ότι δεν είναι τόσο ανησυχητικό θέμα η διαφορά ηλικίας γύρω στα 10-15 χρόνια. Παραπάνω, ίσως, δεν ξέρω. Δεν είμαι και σίγουρη γι' αυτό. Ενώ το αναφέρω
αλλά δεν είμαι και 100% σίγουρη ότι, για παράδειγμα, ένα ζευγάρι που η γυναίκα είναι 16 χρόνια μεγαλύτερη από τον άνδρα, ότι σίγουρα είναι καταδικασμένο να μην έχει καλή σχέση, να τελειώσει γρήγορα η σχέση, ή αντιστοίχως ένα ζευγάρι που ο άνδρας είναι 17 χρόνια μεγαλύτερος από τη γυναίκα ή 16 χρόνια μεγαλύτερος από τη γυναίκα, αυτή η σχέση δεν θα πάει καλά. Πιστεύεις ότι όταν μια γυναίκα επιλέγει ένα νέο σύντροφο, έχει τη διάθεση να, ένα νεότερο σύντροφο, έχει τη διάθεση να αναλάβει ρόλο μητέρας, αλλά δεν θέλει να το ζήσει με τους πραγματικούς όρους, ίσως από φοβίες ότι δεν θα είναι επαρκής ως μητέρα παιδιού? Δεν το πιστεύω ρε εσύ αυτό το πράγμα. Πραγματικά δεν το πιστεύω. Δηλαδή ότι μια μεγαλύτερη γυναίκα επιλέγει υποσυνείδητα ένα νεότερο άνδρα για να του κάνει τη μαμά. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Ξέρω, δεν το έχω. Φυσικά, όπως με κάνεις μια ερώτηση παρακάτω, η οποία θα με καλύψει και στην απάντηση αυτή, αυτή η ερώτηση που κάνεις, που λες, πιστεύεις ότι όλες οι σχέσεις ανθρώπων με διαφορές ηλικίας διέπονται από κοινές αρχές ανεξάρτητα από τις επιμέρους παραμέτρους που τις χαρακτηρίζουν σε κάθε διαφορετική περίπτωση? Όχι, κατηγορηματικά όχι. Κάθε σχέση είναι διαφορετική. Και δεν σημαίνει ότι επειδή μία σχέση έχει διαφορά ηλικίας είναι η ίδια με μια άλλη σχέση που έχει αντίστοιχη διαφορά ηλικίας. Όχι. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Οι κάθε συνθήκες του κάθε ανθρώπου είναι διαφορετικές και δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα κανόνα για όλες τις σχέσεις με διαφορά ηλικίας. Πιστεύεις τέλος ότι σε περίπτωση που δύο άνθρωποι έχουν φτάσει σε κάποιο επίπεδο ανεξαρτησίας, ενώ οικονομική, επαγγελματική και προσωπική ως αυτό γίνεται, είναι σίγουρα μια σχέση καταδικασμένη? Τι εννοείς με αυτό? Δύο άνθρωποι έχουν φτάσει σε κάποιο επίπεδο ανεξαρτησίας, είναι σίγουρα μια σχέση καταδικασμένη? Μήπως εννοείς για δύο ανθρώπους οι οποίοι έχουν μάθει να ζουν μόνοι τους, ότι δεν θα ταιριάξουν καλά να ζήσουν με κάποιον άλλο? Ή ρωτάς το αντίθετο, ότι εάν δεν είναι ανεξάρτητος ο ένας από τους δύο, ο νεότερος συνήθως, δεν είναι ανεξάρτητος οικονομικά, κοινωνικά και προσωπικά, ότι μπορεί η σχέση να είναι καταδικασμένη? Δεν καταλαβαίνω αυτή την ερώτηση, αλλά ξαναδιαβάσω, δεν την καταλάβω. Πιστεύεις ότι σε περίπτωση που δύο άνθρωποι έχουν φτάσει σε κάποιο επίπεδο ανεξαρτησίας, ενώ οικονομική, επαγγελματική και προσωπική ως αυτό γίνεται, είναι σίγουρα μια σχέση καταδικασμένη? Όχι. Όχι. Γιατί εάν είσαι πραγματικά ανεξάρτητος και πραγματικά ορίζεις τη δική σου ζωή, τότε αν δημιουργήσεις μια σχέση, αν μπεις σε μια σχέση με έναν άνθρωπο που ταιριάζεται, με έναν άνθρωπο που τη βρίσκεται, με έναν άνθρωπο που είστε καλά μαζί, το γεγονός ότι θα είσαι ανεξάρτητος οικονομικά, κοινωνικά και προσωπικά, αυτό θα είναι κάτι που θα βοηθήσει τη σχέση να πάει καλά. Είναι πολύ γενικές οι ερωτήσεις μου ίσως, αλλά ευελπιστώ να το κάνεις vlog, να το κάνω vlog τώρα, μετά από 4,5 μήνες, και να βοηθήσει πολύ κόσμο. Επίσης θέλω να ξέρεις ότι ακόμα και σήμερα πολλές γυναίκες που βιώνουν τέτοια θέματα δεν το παραδέχονται. Το ξέρω εγώ αυτό. Και βιώνουν ενοχικά τέτοιες σχέσεις, κρυμμένες μέσα σε δωμάτια, ενώ αντιθέτως, όπως ξέρεις πολύ καλά, οι άντρες κυκλοφορούν με κομπασμό με τις πολύ 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 νεότερες γυναίκες, παρουσιάζοντας τις ως τρόπαιο. Trophy wife, αυτό που λέγαμε. Trophy girlfriend. Θέκλα, αυτό με τρελαίνει, όπως και μία παρατήρηση που έχω κάνει. Σε μεγάλο δείγμα, όχι για όλους εννοείται, είναι ότι σε μία σχέση όπου η γυναίκα είναι μεγαλύτερη, παρατηρείται συχνά η γυναίκα να είναι ευπαρουσίαστη. Αντίθετα, ένας πολύ μεγαλύτερος άντρας με μια πολύ νεαρότερη γυναίκα μπορεί άνετα να είναι ένας αφημένος, παρατημένος και παραμελημένος άνθρωπος. Όχι πάντα όμως, όχι πάντα. Αυτά για τώρα, αγαπημένη μου μακρινή. Λοιπόν, έθιξες το θέμα που με ενδιαφέρει. Θα σου πω ένα αστείο που λέω στον άνδρα μου συχνά. Του λέω ότι μου έχει γελάσει, με έχει ξεγελάσει. Γιατί εγώ είχα ως πρότυπο τη σχέση του πατέρα μου με τη μάνα μου, η οποία μάνα μου είναι 3,5 χρόνια μεγαλύτερη από τον πατέρα μου. Η μαμά μου έχει γεννηθεί 2 Δεκεμβρίου του 1945 και ο μπαμπάς μου έχει γεννηθεί 29 Ιουνίου του 1949. Και μεγαλώνοντας μέσα στην οικογένεια μας, που πρότυπο για μένα ήταν το ζευγάρι των γονέων μου, μου άρεσε αυτή η ισορροπία μέσα στη σχέση. Φυσικά δεν είχε να κάνει μόνο με τη διαφορά ηλικίας ότι η μαμά μου ήταν μεγαλύτερη, είχε να κάνει και με πολλά άλλα πράγματα.
με το ότι ταιριάζουν σε διάφορα άλλα θέματα. Λοιπόν, και εγώ είχα σκεφτεί ότι έχω ένα ρητό που το λέω στα κυπριακά. Αφού ένα άνδρα μπορεί να πάρει, πάρ' το μιτσί να σώνει. Αφού είναι, με άνδρα, είναι άνδρα που θα πάρει, πάρ' το νεαρό να έχει αντοχές. Και δεν εννοώ αντοχές μόνο στο κρεβάτι, εννοώ και αντοχές ψυχικές και πνευματικές. Λοιπόν, σοβαρά τώρα. Εγώ είμαι πολύ υπέρ του να μην είναι η γυναίκα νεότερη από τον άνδρα. Πολύ υπέρ. Παρόλο που παραδέχομαι ότι είμαι 6 μήνες νεότερη από τον άνδρα μου. Με έχει ξεγελάσει, όπως είπαμε. Θεωρώ ότι οι γυναίκες, μια γυναίκα, όχι όλες οι γυναίκες, μια γυναίκα η οποία έχει νεανική διάθεση και σκέφτεται νεανικά και λειτουργεί νεανικά, μπορεί να ταιριάξει και με έναν άνδρα νεότερο ψυχοσυναισθηματικά. Δεν είναι απαραίτητο να είναι το ζευγάρι στην ίδια ηλικία ή δεν είναι απαραίτητο να είναι ο άνδρας μεγαλύτερος. Μπορεί κάλλιστα να είναι και η γυναίκα μεγαλύτερη. Με ποιο τρόπο ταιριάζει όμως ένα ζευγάρι? Δηλαδή τα χαρακτηριστικά που έχει ένας άνθρωπος τα έχει λίγο πολύ από τον καιρό που θα ολοκληρωθεί η εξέλιξη της προσωπικότητας του, λίγο πριν τα 30 χρόνια, στα 26 για τις γυναίκες, λένε, στα 28 για τους άνδρες. Είναι μια περίοδος στην οποία σταθεροποιείται κάπως η προσωπικότητα. Από τον καιρό που θα έχει βρει τον εαυτό του και θα ξέρει ποιος είναι και ποια είναι, δεν έχει και πάρα πολλές αλλαγές μεγαλώνοντας. Δηλαδή θα έλεγα ότι από τα 30 και πάνω, και οι γυναίκες και οι άνδρες, λίγο πολύ είμαστε αυτοί που είμαστε. Όχι ότι δεν μπορούμε να εξελιχθούμε και δεν μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι, αλλά μέχρι σε αυτή την ηλικία έχουμε εντοπίσει ποιοι είμαστε, ποια είναι τα θέλω μας, τι γουστάρουμε, τι μας αρέσει, τι δεν μας αρέσει. Οπότε αν μια γυναίκα 40 ετών γνωρίσει έναν άνδρα 30 ετών και αυτή είναι συνειδητοποιημένη και είναι ανεξάρτητη, όπως έγραψες προηγουμένως, είναι ανεξάρτητη οικονομικά, κοινωνικά και προσωπικά και είναι και αυτός ανεξάρτητος οικονομικά, κοινωνικά και προσωπικά, μπορεί να ταιριάξουν ως ζευγάρι, παρόλο που ο άνδρας μπορεί να είναι 10 χρόνια νεότερος από τη γυναίκα. Εντάξει, το ξέρετε ότι οι γυναίκες έχουμε μεγαλύτερο μέσο όρο ζωής από τους άνδρες. Το ξέρετε. Το ξέρετε ότι οι γυναίκες σε όλο τον πλανήτη ζουν κάποια χρόνια περισσότερα από τους άνδρες μέσο όρο. Γι' αυτό εγώ ήθελα να βρω μικρότερο, για να με γυροκομίσει, αλλά μου γέλασε. Φυσικά όμως, αν δείτε μια φωτογραφία που ανεβάσαμε και στο Instagram και στο story στο YouTube που είμαστε με τα σκουφάκια, αυτός φαίνεται 18 και εγώ φαίνομαι 38. Είναι αυτός 45 και εγώ 44-45. Λοιπόν, το πρόβλημα με τις σχέσεις με διαφορά ηλικίας είναι όταν υπάρχουν άλλες σκοπιμότητες. Όταν ένας νεότερος άνδρας, για παράδειγμα, πλησιάζει μια μεγαλύτερη γυναίκα με σκοπό να υποφεληθεί οικονομικά, εσύ λες ότι έχεις μια μέτρια δουλειά που δεν έχεις και πολύ ψηλές αποδοχές, άρα δεν νομίζω στη δική σου την περίπτωση να δίνεις αυτό το περιθώριο, να υπάρχει αυτό το περιθώριο. Και αυτός μπορεί να είναι και ο λόγος που λες ότι παρατηρείς σε κάποια ζευγάρια που η κοπέλα είναι πάρα πολύ νεότερη, να είναι πολύ ευπαρουσίαστη και ο άνδρας να είναι αφημένος και παρατημένος και ίσως να τον θέλει για τα λεφτά του, όπως θα πούν κάποιοι. Ίσως να τον θέλει γιατί έχει daddy issues, γιατί έχει θέμα με τις σχέσεις με τον πατέρα της και προσπαθεί να κάνει αναπλήρωση ή υπεραναπλήρωση μέσα από τη σχέση με ένα μεγαλύτερο άνδρα. Με τον ίδιο τρόπο όμως μπορεί ένας άνδρας νεότερος να επιδιώκει υποσυνείδητα να δημιουργεί σχέσεις με μεγαλύτερες γυναίκες, γιατί ίσως έχει mommy issues, ίσως έχει ανεπίλητα θέματα με τη μητέρα του. Λέω ίσως, γιατί κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και κάθε περίπτωση έχει εντελώς διαφορετικό προφίλ, ο κάθε άνθρωπος και κάθε σχέση. Λοιπόν, εγώ γνωρίζω de facto, και όταν λέω de facto εννοώ μέσα από τα 20 χρόνια που έχω εργαστεί ως ψυχολόγος και έχω πάρει τα ιστορικά χιλιάδων ανθρώπων, και όταν πάρεις το ιστορικό ενός ανθρώπου μαθαίνεις και για τις προτιμήσεις του στον ερωτικό τομέα, γνωρίζω de facto ότι υπάρχουν νεαροί άνδρες που τους αρέσουν οι μεγαλύτερες γυναίκες, που τους ελκύουν οι μεγαλύτερες γυναίκες. Και επίσης ότι υπάρχουν νεότερες γυναίκες που τις ελκύουν οι μεγαλύτεροι άνδρες. Όπως επίσης, αυτό δεν είναι ανάγκη να σας το πω εγώ, υπάρχουν μεγαλύτεροι άνδρες που τους ελκύουν οι νεότερες γυναίκες.
Και όπως ναι, το είπες και εσύ, όντως υπάρχουν μεγαλύτερες γυναίκες που τις ελκύουν οι νεότεροι άνδρες και δυστυχώς κρύβονται για να ζήσουν αυτό που τους αρέσει και αυτό που θέλουν και αυτό που έχουν. Λοιπόν, για σένα, θα τα συζητήσεις και με τον την ψυχολόγο που θα πας αυτά τα θέματα, για σένα το κομμάτι οικογένεια το αναφέρεις πολύ ελαφρά. Δηλαδή το αναφέρεις πολύ, φαίνεται έτσι όπως γράφεις ότι δεν σε ενοχλεί που δεν έχεις κάνει οικογένεια και ότι αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί πως ήταν να μην ήθελες να κάνεις οικογένεια. Αφού με παρακολουθείς καιρό θα γνωρίζεις ότι εγώ έχω την άποψη πως δεν είναι ανάγκη να κάνουμε όλη οικογένεια, δεν είναι ανάγκη όλοι να παντρευτούμε, δεν είναι ανάγκη όλοι να γίνουμε γονείς. Ή δεν ταιριάζει σε όλους μας ο γάμος, δεν ταιριάζει σε όλους μας η γονεϊκότητα. Εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα και το έχω δει πάρα πολλές φορές. Εάν τυχόν όμως μια γυναίκα μεγαλύτερη έχει την κρυφή επιθυμία να φτιάξει οικογένεια, από τη στιγμή που κάνει σχέση με έναν άνδρα νεότερο, ενώ έχει την κρυφή επιθυμία να φτιάξει οικογένεια, τότε μπορεί να υπέρχεται μια σύγκρουση μέσα στη σχέση. Γιατί ακόμη και αν δεν το λες ότι θες να κάνεις μωρό, δεν μιλώ για σένα, μιλώ γενικώς, αυτό βγαίνει μέσα στη σχέση. Και ο άλλος που δεν θέλει να κάνει μωρό ή που δεν θα ήθελε να κάνει μωρό με μια μεγαλύτερη γυναίκα, που έχει μέσα στο μυαλό του βιδωμένο ότι θα θέλει να κάνει μωρό με μια νέα γυναίκα στην ηλικία του νεότερη, αυτό να είναι κάτι που να σαμποντάρει τη σχέση. Θα συζητήσεις με την ψυχολόγο σου αυτά τα θέματα για σένα. Εγώ είπα τις απόψεις μου για τη σχέση με διαφορά ηλικίας, που είναι η γυναίκα μεγαλύτερη. Γράψτε κι εσείς τις απόψεις σας αν θέλετε. Επίσης, έχοντας δουλέψει 20 χρόνια με τόσους ανθρώπους, έχω διαπιστώσει ότι πιο εύκολα χάνει την νεανικότητα του και τη ζωντάνια του ένας άντρας παρά μια γυναίκα. Ίσως είναι και ο τρόπος ζωής μας, ίσως είναι και ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώνουν οι άντρες, που η κοινωνία παραδοσιακά τους δίνει λιγότερα όπλα για να αντιμετωπίσουν, λιγότερα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τις ψυχικές προκλήσεις της ζωής. Για παράδειγμα, οι άντρες δεν μιλάνε πολύ συνήθως, δεν εκφράζονται πολύ, δεν εκφράζουν τα συναισθήματα τους, δεν κλαίνε και ίσως αυτό να τους γερνάει. Αλλά νομίζω ότι η ψυχολογική ηλικία του ζευγαριού είναι καλά να είναι κοντά και όχι τόσο η βιολογική. Εντάξει. Δηλαδή, αυτοί οι δύο άνθρωποι, αυτή η γυναίκα που είναι 45 ετών και αυτός ο άντρας που είναι 30, αυτή η γυναίκα που είναι 50 ετών και αυτός ο άντρας που είναι 37 για παράδειγμα, μοιάζουν μεταξύ τους, ταιριάζουν, έχουν παρόμοια όρεξη για ζωή. Γιατί όσον αφορά στα ζευγάρια που είναι ο άντρας μεγαλύτερος και η γυναίκα μικρότερη, έχω συναντήσει περιπτώσεις νεότερων γυναικών οι οποίες έχουν συνδέσει τη ζωή τους με μεγαλύτερους άνδρες. Ξέρω εγώ, έχουν παντρευτεί έναν άνδρα ο οποίος είναι 45 ετών, αυτές είναι 30. Και μετά στα 40 τους, που αυτός είναι 55, να έχουν παράπονο ότι εγώ έχω όρεξη να βγαίνω, έχω όρεξη για ερωτική ζωή, έχω όρεξη για εξόδους, για ταξίδια, για εκδρομές. Και ο άνδρας μου δεν τραβάει. Θέλει να κάθεται στο σπίτι και να είναι ήσυχος. Είναι σε άλλη φάση ζωής. Εάν με τον άνθρωπο που είσαι, έστω και αν είναι μεγαλύτερος, αυτός ο άνθρωπος δεν εφησυχάζεται και είναι νεανικός, τότε μπορείς να είσαι μαζί του. Και να πω και ένα παράδειγμα. Ο μπαμπάς μου, ο οποίος σας έχω πει και την ημερομηνία γέννησης του, άρα το γνωρίζετε. Πόσο χρόνο ο μπαμπάς? Ο μπαμπάς είναι 70, θα γίνει 71 το τέλος Ιουνίου. Ο πατέρας μου, που είναι 71 ετών, σε πολλά πράγματα είναι πιο νεανικός από μένα που είμαι 45 ετών. Σοβαρά. Για παράδειγμα, ο πατέρας μου έχει πάρα πολύ όρεξη για ταξίδια. Κάθε χρόνο θα πάει ταξίδι, και όχι ένα. Θα πάει και ταξίδι με την ενορία του στα προσκυνήματα, θα πάει και είναι μέλος σε ένα σύνδεσμα αντιαιρετικό που κάνουν συναντήσεις σε όλη την Ευρώπη. Θα πάει Ρωσία, θα πάει από εδώ, θα πάει από εκεί. Του αρέσει. Πετάει τη σκούφια του. Εγώ βαριέμαι τα ταξίδια. Είναι πιο. Και πολλές φορές μου λέει ο μπαμπάς μου, πώς είσαι έτσι γερασμένη? Είναι πιο ενεργητικός από εμένα και είναι 71 ετών. Άρα δεν παίζει ρόλο η ηλικία η σωματική, όσο η νοητική και η ψυχολογική ηλικία. Άρα η ηλικία είναι κάτι που δεν ξέρω, είναι ένα εμπόδιο που έχουμε, που είναι κοινωνική προκατάληψη και στερεότυπο. Και επίσης, και το άλλο το πράγμα, η κοινωνία θεωρεί ότι η αξία ενός ανθρώπου έχει να κάνει με τη γονιμότητά του. Δηλαδή, αν μια γυναίκα είναι στην ημινόπαυση, ότι δεν έχει αξία ως γυναίκα γιατί δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Μπορεί όμως να μην θέλει ο άλλος να κάνει παιδιά ή να έχει ήδη κάνει παιδιά. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράμετροι για αυτό το πράγμα. Και σίγουρα
παίζει ρόλο και τι μας ελκύει και τι γουστάρουμε. Και δεν είναι απαραίτητο ότι αυτό που γουστάρουμε είναι και παθολογικό. Δηλαδή να μην τα παθολογικοποιούμε όλα. Ξέρω αν έχω απαντήσει. Θα δώσω τα σχόλια και τις δικές σας απόψεις. Φιλιά. Καλημέρα.